Αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει όριο και γι' αυτό το λόγο βλέπετε δεν έχει κλείσει διαπραγμάτευση. Αν δεν υπήρχε όριο. Όπως εμποδίζει το Πασόκλειο. Ναι, αυτό το οποίο θέτει και ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά αν θέλετε το θέτει με κάπως πιο έντονο τρόπο, είναι ότι υπάρχει και αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης, ότι εμείς θεωρούμε σημαντικό να κλείσει η διαπραγμάτευση. Θα είναι πρόβλημα να μην κλείσει η διαπραγμάτευση. Θα είναι πρόβλημα. Προφανώς υπάρχουν. Υπάρχουν τα θέματα που έχουν τεθεί, αλλά λέμε ότι καταρχήν εσείς η επιθυμία είναι. Με αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης, δηλαδή ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ κατά μείζωνα λόγο που δεν κλείνει διαπραγμάτευση, βάζει άλλες κόκκινες γραμμές. Κοιτάξτε, γιατί προφανώς τα δύο κόμματα, επειδή έχουν και διαφορετική προσέγγιση στο πώς βλέπουν και τα οικονομικά θέματα, βάζουν το κάθε ένα από την πλευρά του κάποιες κόκκινες γραμμές. Εντάξει, μα δεν μου αρέσει να το λέω κόκκινες γραμμές, γιατί σε μια διαπραγμάτευση μην λέμε κόκκινες γραμμές και μετά λέμε πήγε πίσω. Βάζουν όμως κάποιες προτεραιότητες που θέλουν να πάνε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει κάποιες προτεραιότητες πολλές φορές που για τη Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα ιδεολογικό να τα ψηφίσει. Υπ' αυτήν την έννοια δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ως εκεί. Το θεωρώ ότι. Δηλαδή, να σας το πω σε μια γενική κουβέντα, η μείωση του δημοσίου θα ήταν κάτι που δεν θα ενοχλούσε τη Νέα Δημοκρατία. Είτε αυτό ήταν μια αποκρατικοποίηση, είτε είναι κάτι που αν θέλετε. Ανθιά δηλαδή είναι μέσα στην ιδεολογική για μια μείωση του δημοσίου. Είναι στην ιδεολογική. Αυτό μην το λέτε μόνο. Γιατί είπα εγώ τέτοιο, σας λέω. Είναι στην ιδεολογική προσέγγιση. Η φορολογική πολιτική την οποία έχουμε ψηφίσει. Φορολογική πολιτική δυσκολεύει. Δηλαδή, με έναν αύριο ερχόταν και μου λέγανε ότι θα χαθούν κάποιες θέσεις από το δημόσιο που για κάποιους άλλους θα ήταν επανάσταση, δεν θα είχα δυσκολία να το ψηφίσω. Αν, το λέω, να αν μου λέγανε όμως να ψηφίσω φόρους, θα δυσκολευόμουν. Δηλαδή, εγώ σε όλη αυτή την κουβέντα ακούω έντονα το ΦΠΑ το οποίο λέγεται. Mm. Και πιστεύω ότι πρέπει να εξηγηθεί στην Τρόικα ότι δεν μπορεί στα νησιά να ανέβει το ΦΠΑ και να πληγεί η ανταγωνιστικότητά τους και πού σε ένα προϊόν το οποίο είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικό στην Ελλάδα και είναι ο τουρισμός. Αλλά όμως τα συνδικαλιστικά και σε αυτά δεν θα κάνετε ο συνδικαλιστικός νόμος με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, εγώ όχι να με πιέζει η Τρόικα, θα ήθελα να τον είχε φέρει η κυβέρνηση. Βλέπετε, οπότε αυτομάτως εκεί ο κύριος Γεωργιάδης. Πού σας βοηθά στο χρέος, όχι πιστεύω στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα. Ο συνδικαλιστικός νόμος και η απελευθέρωση. Βελτιώνεται. Δεν είπα για απελευθέρωση απολύσεων. Δεν είπα για απελευθέρωση απολύσεων. Είπα συνδικαλιστικό νόμο. Δηλαδή να μπορεί να γίνονται. Να μην γίνονται κάθε εβδομάδα απεργίες. Να μην γίνονται κάθε. Ακούστε. Να ολοκληρώσω και να πάτε απεργίες. Τελειώνω. Ακούστε. Αυτό όμως το οποίο ήθελα να πω. Το βασικό και κεντρικό θέμα της συζήτησης που πιστεύω από εκεί ξεκινάει όλο. Και για να κλείσω, είναι η απόσταση που υπάρχει μεταξύ της Τρόικας και της κυβέρνησης στο δημοσιονομικό κενό. Και εδώ πέρα η Τρόικα θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πέρυσι έπεσε μέσα η κυβέρνηση στο κομμάτι του δημοσιονομικού κενού. Δεν σημαίνει ότι θα ξαναπέσει, δεν το ξέρω. Ναι, αλλά λέω ότι, ξέρετε τι γίνεται, όταν υπάρχει μια τέτοια διαφωνία αυτομάτως και το τι μέτρα θα πάρει είναι τελείως διαφορετικά. Διότι όταν εμείς πιστεύουμε. Και πιστεύουμε και το ότι ολογούμε με τον τρόπο μας. Ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό. Προφανώς δεν μπορείς να με πιέσεις σε κάποιες κατευθύνσεις. Έχετε πάρει ήδη νέα μέτρα. Πριν από ένα μήνα ψηφίσατε την διατήρηση. Δημοσιονομικό κενό.